Καλησπέρα, Χρήστος Ορφανής εδώ και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι χρειάζεται να γνωρίζεις για να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση. Εάν θέλεις να μαθαίνεις περισσότερα πράγματα όσον αφορά θέματα αυτοβελτίωσης, προσωπικής ανάπτυξης, πωλήσεις, marketing και επιχειρήσεις, θα ήθελα να σε προσκαλέσω να κάνεις ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι, ούτως ώστε να μου δώσεις και ένα κίνητρο να δημιουργήσω και άλλα βίντεο σαν αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση είναι να έχεις το κατάλληλο mindset. Όταν λέω το κατάλληλο mindset εννοώ ότι χρειάζεται μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης σου για να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι του να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση. Πρέπει καταρχάς να πιστέψεις ότι μπορείς εσύ να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση και πρέπει να έχεις την αυτοπεποίθηση να το κάνεις. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι μια νοητική αλλαγή στον τρόπο σκέψης ότι ναι, θα ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, μπορώ και θα τα καταφέρω. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Το δεύτερο πράγμα είναι να επιλέξεις το είδος επιχείρησης που θέλεις να ξεκινήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και θα ήθελα να σε προσκαλέσω εάν αποφασίσεις να δουλέψεις ένα μοντέλο να είναι κάτι που σου ταιριάζει, να είναι κάτι που έχει να κάνει με τις δυνατότητες και τα skills που ήδη έχεις και ίσως να έχεις πάθος προς μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Μπορεί να είσαι φωτογράφος, μπορεί να είσαι βιντεογράφερ, μπορεί να σ' αρέσουν τα εστιατόρια και να θέλεις να ανοίξεις το δικό σου εστιατόριο, κάτι που έστω να είναι, να μπορείς να δεις τον εαυτό σου να τρέχει αυτή την επιχείρηση. Τώρα, πάμε να δούμε κάποια διαφορετικά είδη επιχείρησης και επιχειρηματικά μοντέλα. Έχω φίλους οι οποίοι έχουν συνεργεία καθαρισμού. Έχω πελάτες οι οποίοι έχουν εστιατόρια. Εγώ προσωπικά έχω digital agency που εξειδικεύεται στην πρόθεση εστιατορίων χρησιμοποιώντας το internet marketing. Οπότε υπάρχουν έχω φίλους που έχουν κομμωτήρια και είναι κομμωτές. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη επιχειρήσεων που μπορείς να ξεκινήσεις. Τώρα, κάποια είδη επιχειρήσεων απαιτούν να έχεις κεφάλαιο για να τα ξεκινήσεις. Κάποια άλλα δεν απαιτούν να έχεις τόσο μεγάλο κεφάλαιο. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα διαδραματίσει ρόλο στο τι επιχειρηματικό μοντέλο θα επιλέξεις, εάν έχεις κεφάλαιο ή όχι. Για παράδειγμα, εάν θες να παρέχεις υπηρεσίες γραφιστικής και να δημιουργήσεις ένα γραφείο που κάνει γραφιστικά, αυτή είναι μια δεξιότητα που μπορείς να ξεκινήσεις σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σιγά σιγά να το κλιμακώσεις προσλαμβάνοντας και άλλους ανθρώπους και να το μετατρέψεις σε μια επιχείρηση. Εάν έχεις την δεξιότητα του κομμωτή, μπορείς να ξεκινήσεις να κουρεύεις σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σιγά σιγά να προσλάβεις άτομα και να δημιουργήσεις το δικό σου κομμωτήριο. Οπότε, αναλόγως με το στάδιο που βρίσκεσαι και αν έχεις κεφάλαιο ή όχι και τις δεξιότητες που κατέχεις, πρέπει να επιλέξεις το κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο που ταιριάζει σε σένα. Το τρίτο στάδιο είναι να κάνεις τα μαθηματικά. Τι εννοώ μαθηματικά? Πρέπει να έχεις ένα στόχο του τι θες να κερδίσεις μέσα από αυτήν την επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι ένα όχημα που πρέπει να σου παρέχει οικονομική ανεξαρτησία και να βοηθήσει την οικονομική σου κατάσταση, να σου φέρει στην ουσία κέρδος. Οπότε πρέπει να κάτσεις κάτω και να κάνεις τα μαθηματικά. Τι θέλω να πετύχω μέσα από αυτήν την επιχείρηση, πώς θα θέλω να βγάζει το χρόνο, πώς θα θέλω να τζιράρει αυτή η επιχείρηση. Οπότε, ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, εγώ που έχω digital agency, ας πούμε, ένα μοντέλο που μπορώ να επιλέξω για τον digital agency μου με βάση τους στόχους που έχω είναι να βγάζει, για παράδειγμα, 100.000 ευρώ το χρόνο. Μπορώ να το πετύχω αυτό με πολλούς και διάφορους τρόπους. Μπορώ να χρεώνω 1.000 ευρώ το μήνα και να έχω 10 πελάτες που μου πληρώνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Έτσι έχω πιάσει το στόχο μου των 100-120.000 ευρώ το χρόνο που θα τζιράρω. Εάν έχω κομμωτήριο ή έχω εστιατόριο και ο μέσος όρος συναλλαγής μου είναι 15 ευρώ ανά άτομο, σημαίνει ότι θα πρέπει να κουρεύω 92 άτομα τη μέρα ή να εξυπηρετώ 92 πελάτες στο εστιατόριο μου τη μέρα. Γιατί 92 κουρέματα τη μέρα μας βγαίνει περίπου ή 92 άτομα που μπορώ να εξυπηρετήσω στο εστιατόριο μου με μέσο όρο συναλλαγής 15 ευρώ βγαίνουν περίπου 1.400 ευρώ το μήνα, που βγαίνουν περίπου 42.000 ευρώ το μήνα, που βγαίνουν περίπου μισό εκατομμύριο το χρόνο. Εάν υπολογίσουμε ότι το κέρδος μου είναι 20-25% στην περίπτωση του εστιατορίου, τότε μου αφήνει περίπου 10.000 ευρώ το μήνα κέρδος. Οπότε πρέπει να κάνεις τα μαθηματικά αναλόγως με το μοντέλο που έχεις επιλέξει και να έχεις τουλάχιστον ένα ξεκάθαρο στόχο. Τι θέλω να πετύχω με αυτή την επιχείρηση, πόσο κέρδος θέλω να μου επιφέρει. Οπότε, αφού τα κάνεις αυτά τα τρία, το τελευταίο στάδιο είναι να αποκτήσεις τα απαιτούμενα business skills. Και υπάρχουν 6 βασικά business skills που πρέπει να αποκτήσεις σαν επιχειρηματίας. Εάν ξεκινήσεις σαν ελεύθερος επαγγελματίας,
Μπορεί να μην χρειάζεται να έχεις την τεχνογνωσία για όλα αυτά και το know-how για όλα αυτά τα skills, όμως σιγά σιγά, εάν θέλεις να γίνεις ένας επιχειρηματίας και να κλιμακώσεις την επιχείρησή σου, ούτως ώστε να σου φέρνει περισσότερα κέρδη και να εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο, τότε πρέπει να μάθεις αυτά τα 6 skills. Και η επιχείρηση, μια επιχείρηση δεν κάνει τίποτα άλλο. Η λειτουργία, ο στόχος μιας επιχείρησης είναι να προσφέρει αξία στους πελάτες της. Τι σημαίνει αξία στους πελάτες της? Ας πούμε ότι έχω ένα κομμωτήριο. Οι πελάτες μου θέλουν κούρεμα. Αυτό είναι ανταλλαγή αξίας. Είμαι πρόθυμος να δώσω 15 ευρώ για να πάρω ένα κούρεμα. Ή έχω ένα εστιατόριο. Είμαι πρόθυμος να δώσω 15 ευρώ για να πάω σε ένα εστιατόριο να απολαύσω ένα γεύμα. Αυτό παρέχει αξία στον πελάτη. Οπότε ο σκοπός μιας επιχείρησης είναι να παρέχει αξία σε μια μερίδα ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν τα λεφτά τους για να πάρουν αυτή την αξία. Οπότε πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κλιμακώσουμε την παροχή αυτής της αξίας, μαθαίνοντας τα 6 σημαντικότερα skills που πρέπει, τους 6 σημαντικότερους τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να αποκτήσει τεχνογνωσία ένας επιχειρηματίας. Ο πρώτος τομής είναι το marketing. Εάν έχεις μια επιχείρηση, ο πρώτος στόχος είναι να τη διαφημίσεις. Πρέπει να μάθει η αγορά ότι υπάρχεις. Πρέπει να μάθει αυτή η μερίδα ανθρώπων η οποία είναι πρόθυμη να ανταλλάξει λεφτά για την υπηρεσία ή το προϊόν σου ότι υπάρχεις. Οπότε το πρώτο στάδιο το οποίο πρέπει να αποκτήσει τεχνογνωσία πάνω είναι το marketing. Πώς τρέχω διαφημίσεις στα social media, πώς μοιράζω φυλάδια, πώς μπορώ να διαφημιστώ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση με διάφορους τρόπους, ώστε να απευθυνθώ σε αυτή τη μερίδα ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να ανταλλάξουν τα λεφτά τους για την αξία που τους προσφέρω και λύνοντας το πρόβλημά τους μέσα από το προϊόν και την υπηρεσία μου. Το δεύτερο στάδιο είναι οι πωλήσεις. Τώρα, οι πωλήσεις, εάν είσαι B2B, δηλαδή business to business, χρειάζεται να έχεις περισσότερη τεχνογνωσία πάνω στις πωλήσεις, γιατί κάποιος πρέπει να μιλήσει μαζί σου και να τον πείσεις για την υπηρεσία που προσφέρεις. Τώρα, αν είσαι σε retail ή online, δηλαδή αν έχεις ένα φυσικό κατάστημα, τότε το επιχειρηματικό σου μοντέλο δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία πάνω στις πωλήσεις, γιατί οι πωλήσεις είναι κάτι που γίνονται εντός του καταστήματος. Χρειάζεται πιο πολύ να αποκτήσεις τεχνογνωσία του marketing, γιατί οι πωλήσεις δεν χρειάζεται να πεις κάποιον να αγοράζει ένα μπέρκερ ή να σε πληρώσει εντός του καταστήματος ή για το κούρεμα που το έχεις κάνει. Το τρίτο στάδιο είναι people, οι ανθρώποι. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δουλέψει εάν δεν έχει προσωπικό. Οπότε σε αυτό το στάδιο πρέπει να μάθεις πώς να προσλαμβάνεις ανθρώπους, πώς να κάνεις σωστές προσλήψεις, πώς να εκπαιδεύσεις αυτούς τους ανθρώπους και πώς να καταφέρεις να δημιουργήσεις μια ομάδα που λειτουργεί αρμονικά την επιχείρησή σου και παρέχει αξία στους πελάτες σου. Το τέταρτο στάδιο είναι τα operations. Operations είναι όλα τα τεχνικά, όλο το κομμάτι, το τεχνικό, το λειτουργικό κομμάτι που πρέπει να λειτουργεί στην επιχείρησή σου για να εξυπηρετούν αυτοί οι πελάτες. Για παράδειγμα, είναι το πώς κουρεύει κάποιος, πώς χρησιμοποιεί τη μηχανή του κουρέματος. Είναι το πώς κάποιος μαγειρεύει, πώς κάποιος σερβίρει, αν έχει εστιατόριο. Οπότε τα operations είναι όλα τα τεχνικά θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι που έχει στην επιχείρησή σου, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αρμονικά την επιχείρησή σου και να παρέχουν αξία στους πελάτες σου. Το επόμενο στάδιο είναι το accounting, τα λογιστικά. Πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειριστείς έσοδα, έξοδα, πώς να πληρώσεις τους φόρους σου, πώς να πληρώσεις τους υπαλλήλους σου. Και το τελευταίο στάδιο είναι το legal, ό,τι αφορά νομικό κομμάτι. Πρέπει να γνωρίζεις νομικά θέματα που μπορούν να επηρεάζουν την επιχείρησή σου. Οπότε θα χρειαστείς έναν δικηγόρο και έναν λογιστή. Αυτό είναι μια μεγάλη εικόνα του τι χρειάζεται για να μπορέσεις να ξεκινήσεις και να κλιμακώσεις τη δική σου επιχείρηση. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, όμως ελπίζω αυτό το βίντεο να σε βοήθησε να αποκτήσεις μια ολιστική εικόνα για το τι χρειάζεται να κάνεις και σε ποιους τομείς πρέπει να εξειδικευτείς και να αποκτήσεις τεχνογνωσία εάν θέλεις να γίνεις ένας επιχειρηματίας. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σε βοήθησε. Αν θες να παρακολουθήσεις και άλλα βίντεο όσον αφορά προσωπική ανάπτυξη, αυτοβελτίωση, πωλήσεις, marketing και επιχειρήσεις, κάνε σε παρακαλώ ένα like σε αυτό το βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι μου για να μου δώσεις όθηση να δημιουργήσω και άλλα βίντεο σαν αυτό που μπορούν να βοηθήσουν κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.